σημερινή συγκέντρωση εκφράζει την αντίθεση του λαού μας απέναντι στους σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης η χώρα μας να εμπλακεί σε μεγαλύτερο βαθμό στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Αυτά τα σχέδια είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είναι ένας ακόμα κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα της εμπλοκής στα πολεμικά σχέδια. Από το πρώτο στρατηγικό διάλογο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη ΣΥΠΑ μέχρι τον πρόσφατο πέμπτο γύρο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταγράφουμε επώδυνες συμφωνίες με σημαντικότερη την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις που μετατρέπει ολόκληρη τη χώρα σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο. Όλα αυτά έρχονται με μεγάλες συνέπειες για το λαό μας, ιδιαίτερα λέμε τώρα που ολόκληρη η Μέση Ανατολή φλέγεται, που κλιμακώνεται η δολοφονική επίθεση εναντίον του λαού της Παλαιστίνης και άλλων λαών της Μέσης Ανατολής από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Αυτή η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης είναι μια ακόμα ενέργεια στήριξης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Και γιατί όλα αυτά, μας λέει η κυβέρνηση προσπαθώντας να μας πείσει ότι είναι, λέει, το εθνικό μας συμφέρον. Ρωτάμε λοιπόν, ποιο είναι το συμφέρον για τον λαό όταν με δικά μας λεφτά η κυβέρνηση δαπανά δισεκατομμύρια για εξοπλισμό στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και στα πολεμικά του σχέδια, που το ύψος τους θα μπορούσε να φτάσει και να καλύψει τεράστιες λαϊκές ανάγκες. Ποιο είναι το συμφέρον για εμάς όταν ο λαός μπαίνει στο στόχαστρο από άλλα υπεριαλιστικά κέντρα και δεχόμαστε συνέχεια απειλές. Ποιο είναι το συμφέρον όταν το πλήρωμα της φρεγάτας κινδυνεύει με τη ζωή του. Ποιο είναι το εθνικό συμφέρον τόσο μακριά από τα σύνορα, στην Ερυθρά Θάλασσα και σε άλλα σημεία της γης που η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει, όπως και οι προηγούμενες, να στείλουν στρατό, να στείλουν εξοπλισμό. Γι' αυτό λοιπόν το σύνθημα «Η φαντάρη είναι του λαού παιδιά» σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Το εθνικό συμφέρον τους λέμε ξεκάθαρα ότι είναι τα εφοπλιστικά συμφέροντα, είναι ο έλεγχος των στενών της Ερυθράς Θάλασσας, γιατί αποτελεί ένα σημαντικό κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων, ενέργειας, που αποφέρει τεράστια κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους, έχει τεράστια στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λοιπόν και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα στηρίζουν άμεσα ή έμεσα αυτή την απόφαση της κυβέρνησης. Όμως εδώ εμείς και η σημερινή συγκέντρωση και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη ως το αντιπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Απαιτούμε να σταματήσει εδώ και τώρα η ελληνική εμπλοκή. Να μην σταλεί φρεγάτα, ίδρα και προσωπικό εκτός συνόρων. Να πάρθει πίσω η απόφαση για την ανάληψη της διοίκησης της επιχείρησης. Να κλείσουν και να ξεκουμπιστούν οι νατοϊκές βάσεις από τη χώρα μας. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. Η ομάδα γυναικών Σαλαμίνας, που είναι μέλος της ΣΟΓΕ, καταγγέλει την απόφαση της κυβέρνησης για την αποστολή της ελληνικής φρεγάτας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα και καλεί όλες τις γυναίκες του νησιού να συμμετέχουν στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, απαιτώντας να μην λύσει κάβους καμιά ελληνική φρεγάτα για την Ερυθρά Θάλασσα και καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ανεκτούμε να παίζουν με τις ζωές της δικές μας και των παιδιών μας. Οι φαντάροι, οι Έλληνες αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί που είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Οι γυναίκες της Σαλαμίνας δεν πρόκειται να σοπάσουμε ούτε να συνενέσουμε στις εγκληματικές αποστολές και στην προσπάθεια της κυβέρνησης για αποστολή φρεγάτας για υπεράσπιση των εφοπλιστικών κερδών
και η απάντησή μας είναι ένα μεγάλο όχι. Εκ μέρους της Παλαιστινιακής Παροικίας, εκ μέρους ολόκληρου του Παλαιστινιακού λαού, θα ήθελα να απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό στο Εργατικό Κέντρο Μπεριά και σε όλες τις δυνάμεις που βρίσκονται εδώ για να δηλώσουν αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό, για να καταδικάζουν κάθε συμμετοχή στο έγκλημα που υφίσταται στον Παλαιστινιακό λαό. Φίλες και φίλοι, 4 μήνες τώρα περίπου, όλοι είμαστε μάρτυρες, όλη η ανθρωπότητα είναι μάρτυρα στο έγκλημα που υφίσταται στην Παλαιστίνη. 3.500 φαγές έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα. Πάνω από 35.000 είναι οι νεκροί και οι αγνοούμενοι. Εξεπέρασαν τα 60.000 οι τραυματίες. Χιλιάδες λαό ζουν πάνω στην έρημο χωρίς προστασία, χωρίς σπίτια, χωρίς φαγητό, χωρίς οτιδήποτε που να τους να συμβάλλει στην, να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους ομαλά. Αυτές οι μέρες περιμένουμε, ή ακόμα μπορεί και αυτές οι ώρες, περιμένουμε 1,5 εκατομμύριο λαό να υφίσταται μία σφαγή. Όλοι συγκεντρωμένοι σε μία περιοχή 65 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περικυκλωμένοι από 200.000 Ισραηλινού στρατό, εξοπλισμένοι με ό,τι σύγχρονα όπλα κατασκευάζει η Αμερική. Αυτό το έγκλημα πρέπει να το εμποδίζουμε με κάθε μέσο. Με τη φωνή σας, με τη δράση σας, με τις ενέργειές σας, με τη πίεση σας στην κυβέρνηση της Ελλάδος που συμμετάσχει σε αυτό το έγκλημα, με την παρουσία ελληνική στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Ο Παλαιστινιακός λαός περίμενε πάρα πολλά από το ελληνικό λαό. Οι ιστορικές ρίζες, οι ιστορικές σχέσεις που έχει ο ελληνικός λαός με τον Παλαιστινιακό πρέπει να είναι εμπόδιο στη συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα. Ο κόσμος στη Γάζα, εκεί που ψάχνει για τροφή και για νερό για να μπορεί να διατηρήσει τα παιδιά του στη ζωή, ταυτόχρονα κοιτάει προς εσάς. Κοιτάει πώς μπορείτε να εμποδίσετε αυτή την συνεχιζόμενη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Περιμένουμε από σας πολλά και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ο κάθε ένας και η κάθε μία για την παρουσία σας, για τη δράση σας, για την αλληλεγγύη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήτω η Παλαιστίνη. Μετά την επικίνδυνη εμπλοκή στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να σέρνει τη χώρα μας στο πλευρό της υπεριαλιστικής δύσης, στη Μέση Ανατολή, τη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα, ακόμα και στον Περσικό Κόλπο. Δίνει καθημερινά γη και είδωρ στο ΝΑΤΟ και στη ΣΥΠΑ, παρέχοντας και εξασφαλίζοντας στρατιωτικές βάσεις, λιμάνια, υποδομές, στρατιωτικό και πολεμικό εξοπλισμό, μαζί και αποστολές στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει με ηλικιώδεις ρυθμούς την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων.